Μήνυμα πρωταθλήματος από την πρώτη κιόλας ημέρα της προετοιμασίας σε στάλη από το γάζι με τον Αλμυρό να διαθέτει ένα από τα πιο ισχυρά ρόστερ της ιστορίας του στην Α1Ε με εξαιρετική διοίκηση και τον πολύπειρο Δημήτρη Βολονάκη στον Πάγκο. Την πρώτη προπόνηση μάλιστα παρακολούθησε και πολλής κόσμος, δείγμα του ενθουσιασμού που υπάρχει ενώ το παρόν έδωσαν όλα τα νέα αποκτήματα. Ασφαλώς ξεχωρίζουν παίκτες με μεγάλη θητεία στην Super League και στις εθνικές κατηγορίες, όπως η Γιαλούσης, Μονιάκης, Πούζης, Δημήτρης Χιλιάρας, Μανιαδής, Κουτέλης, Ζαφύρης. Στις πρώτες του δηλώσεις στην κάμερα της Κρήτη TV, ο Δημήτρης Βολονάκης τόνισε ότι ο τίτλος στην Α1Ε είναι ο ξεκάθαρος στόχος για τον Αλμυρό. Η αλήθεια είναι ότι με τα παιδιά τα οποία έχουν έρθει στην ομάδα σε συνδυασμό με τα περσινά τα οποία υπάρχουν ήδη, αλλάζουν επίπεδο την ομάδα μας. Οι στόχοι πλέον φέτος είναι ξεκάθαρη και ο στόχος είναι ο τίτλος. Μπορεί πέρσι να φτάσαμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια στο παραπέντε για τον τίτλο, αλλά φέτος ξεκινάμε με μοναδικό στόχο αυτόν. Δεν θα είναι όμως εύκολα, θέλει πάρα πολύ προσπάθεια, υπομονή και διάθεση για δουλειά και επιτυχία. Στο ίδιο πλαίσιο ήταν και οι δηλώσεις του Προέδρου Μανώλη Βίστη και του Τεχνικού Διευθυντή Γιάννη Κάβαλου. Τους θέλουμε όλους δίπλα μας. Κανείς δεν περισσεύει από αυτή την προσπάθεια. Σίγουρα και αγωνιστικά έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στο αγωνιστικό κομμάτι. Ο Αλμυρός είναι καταδικασμένος κάθε χρόνο να πρωταγωνιστεί. Η περιοχή η ίδια μας δείχνει ότι αξίζει να αγωνίζεται σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Και αυτό θα προσπαθήσουμε. Είναι μονόδρομος η επιτυχία για τον Αλμυρό. Μέσα από σοβαρότητα και πολλή δουλειά πιστεύω ότι να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα, διότι το προάστιο του Γαζίου είναι ένα τεράστιο προάστιο με τρομερή εξέλιξη και πιστεύω ότι η ομάδα πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Έχει τους ανθρώπους, έχει τη δυναμική που μπορούμε να πάμε καλά. Οι ποδοσφαιριστές από την πλευρά τους τόνισαν ότι ο Αλμυρός είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, υποσχόμενοι να δώσουν όλοι τον καλύτερό τους σε αυτό την φετινή χρονιά. Ένα ιστορικό σωματείο που έχει τη δική του ιστορία. Εμείς ήρθαμε να τιμήσουμε αυτή την ιστορία. Όλα τα παιδιά, νομίζω και αυτά που ήταν από πέρυσι, αλλά και αυτά που ήρθαν φέτος. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει και ό,τι είναι δυνατό και ό,τι περνάει από το χέρι μας να δώσουμε το 100% του εαυτού μας για να πετύχουμε τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα. Φέτος έχει ξεκινήσει μια καινούργια προσπάθεια από τη διοίκηση. Έχουν μπει σοβαροί άνθρωποι, έχουν βάλει υψηλούς στόχους. Άλλωστε, αυτό φαίνεται και από τις μεταγραφές που έχουν γίνει. Πιστεύω πάνε όλα καλά, με υγεία. Οι στόχοι της ομάδας είναι υψηλοί, γι' αυτό ήρθαμε όλα αυτά τα παιδιά εδώ και αυτά τα παιδιά που μείναν από πέρσι. Η διοίκηση απαρτίζεται από ανθρώπους γνώστες του ποδοσφαίρου και επιχειρηματίες οι οποίοι ξέρουν να διοικούν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε πολύ, γιατί μας πίστεψαν και μας έφεραν εδώ, και να το βγάλουμε μέσα στο γήπεδο, να γίνουμε μια οικογένεια.